Γεια σας. Αυτά που σας λέω είναι δικά μου λόγια. Όποιος δεν συμφωνεί, εγώ δεν θα αλλάξω γνώμη. Εντάξει, μπορεί να διαφωνείτε, να συμφωνείτε και όλα αυτά, να τα έχετε διαφορετικά στο μυαλό σας, να ξέρετε καλύτερα. Λοιπόν, εγώ πάντα είχα πρόβλημα με τη ρούμπα. Δηλαδή, πώς θα παίξω το ρυθμό της ρούμπας. Το έπαιζα, αλλά δεν μπορούσα να το αναλύσω. Δηλαδή, έπαιζε σε ένα κομμάτι. Με σκότωσε. Πώς χτυπάμε το χέρι μας. Λοιπόν, ας κάνουμε μια αναλυσούλα. Να κλείσω λίγο το installer εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτά τα σήκωσα από κάτι κιθαρίστες του εξωτερικού που λέγανε όλο down, up, up, down. Τα έχετε δει και εσείς αυτά. Πιάνουμε ένα ρε μινόρε. Εντάξει, ή μάλλον δεν πιάνεις τίποτα. Χτυπάμε την τέταρτη χορδή σαν μπάσο και κατεβαίνουμε λίγο κάτω από την τέταρτη χορδή. Αυτή είναι η κίνηση 1. Το χέρι μας κινείται προς τα πάνω, πάνω από τη χορδή χωρίς να χτυπήσουμε, 2. 3 κατεβαίνει κάτω από τις χορδές χωρίς να χτυπήσουμε και 4 ανεβαίνει και τις χτυπάει όλες. Δηλαδή κάνει 1, 2, 3, 4. Εντάξει, επανάληψη. 1 κάτω από τη χορδή. Δεν κατεβαίνει κάτω, κάτω από τη χορδή κατεβαίνει. 1, 2, 3 κατεβαίνει κάτω από τις χορδές και 4 χτυπάει. Okay. Αυτές είναι 4 κινήσεις. Έχουμε άλλες 4. Στις άλλες 4 τι κάνει. Κατεβαίνει κάτω χωρίς να χτυπήσει. Ανεβαίνει, χτυπάει. Κατεβαίνει, χτυπάει. Ανεβαίνει, χτυπάει. Δηλαδή, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ. Γιατί το χέρι μας πρέπει να κάνει αυτή την κίνηση. Δεν μπορούμε να κάνουμε... θα πάθει ο καρπός μας. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ενώ πρέπει να κάνει τις κινήσεις το χέρι μας. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ. Μας δεν μπορούμε να το μαγκώνουμε, να το σταματάμε, να κάνουμε... Πρέπει να έχει μια κίνηση ο καρπός μας. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα τέμπο. Το δεύτερο είναι γενικώς, είναι δύο τέμπο αυτά, τα οποία είναι τα χορευτικά. Αυτά πιάνονται και γυρνάνε γύρω-γύρω. Το άλλο είναι το μπαγιό. Δηλαδή έχεις... τι έχεις... Το μπαγιό μπορείς να το παίξεις και με το στυλ της ρούμπας, έτσι, δηλαδή να παίξεις... Αλλά μετά σε βγάζει σε πιο γρήγορο ρυθμό, ενώ το μπαγιό είναι πιο αργά. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω, όποιοι συμφωνείτε, συμφωνείτε. Πιστεύω να σας βοήθησα με το τέμπο της ρούμπας, γιατί έχουν πολύ πρόβλημα σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ.